ξεκινήσαμε το Μάρτι μέχρι το Μάη, συνεχίσαμε το Νοέμβρη με το Δεκέμβρη και τελικά ξανακλείσαμε τώρα. Αυτό το άνοιξε κλείσε δεν είναι ό,τι καλύτερο για την αγορά, για την ψυχολογία μας, για την ψυχολογία του κόσμου και γενικά για το εμπόριο. Από σήμερα μέχρι και τις 16 του μήνα έχουμε πάλι καθολικό lockdown, δηλαδή τα καταστήματα θα είναι κλειστά και θα λειτουργούν μόνο τα e-shop και τηλεφωνικές παραγγελίες. Θα πάρουν κάποια αποζημίωση καταστηματάρχη για το διάστημα αυτό, έχει διευκρινιστεί? Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Αυτή τη στιγμή τρέχει η έκτη επιστρεπτέα προκαταβολή, που παιδιά δεν είναι τίποτα μπροστά στη χασούρα που υπάρχει, έτσι. Η έκτη επιστρεπτέα προκαταβολή, από ό,τι άκουγα για σήμερα, έχει αφήσει πάρα πολύ κόσμο έξω και για τους αυτοαπασχολούμενους ήταν 500 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα κατάστημα, δηλαδή να παραμείνει ζωντανό ένα κατάστημα. Ήταν μια περίοδος που αρχίζαμε να κάνουμε τις παραλαβές μας για το ανοιξιάτικο και το πασχαλιάτικο εμπόρευμα. Ειδικά τα είδη ένδυσης και υπόδυσης έχουν πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή και ειδικά τα καταστήματα που λειτουργούν με εποχιακά είδη. Ποια καταστήματα μένουν ανοιχτά? Μένουν αυτά που είχαν μείνει και το Μάρτι, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία, τα είδη πρώτης ανάγκης, τα περίπτερα και τα καταστήματα που έχουν καβ με είδη καθαρισμού και είδη πρώτης ανάγκης. Κυρία Παζή, επειδή είναι ένας χρόνος από το πρώτο lockdown, βλέπετε να έχουν αυξηθεί τα μαγαζιά που έχουν ηλεκτρονικές σελίδες, στοιχείο? Στοιχείο όχι ιδιαίτερα, γιατί είναι και χρονοβόρα και πολυδιαδάπανη αυτή η ιστορία. Βέβαια έχει ανοίξει ένα πρόγραμμα το οποίο επιδοτεί με 5.000 ευρώ, από ό,τι άκουγα, για να γίνει μια σωστή ιστοσελίδα και να γίνει ένα καλό e-shop δεν αρκούν αυτά τα χρήματα. Πάντως αρκετοί από τους ηχιώτες ενδιαφέρονται να γίνει κάτι τέτοιο. Μέχρι στιγμής είναι ελάχιστοι αυτοί που το διαθέτουν.